Caicedo de ser. Ναι. Ήθελα να πάρω κάτι άλλο, αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Είμαι χαρούμενος που πάμε καλά σαν ομάδα, σαν γυρί. Και θέλω να πάμε έτσι με το Θεός. Αντρέ, επειδή υπάρχει συζήτηση αυτή για τις κούπες, για τα βραβεία. Χαμηλά τα τηλεφωνικά. Η κατάκτηση του κυπέλου μπορεί λίγο να ισορροπήσει τα πράγματα, να μικρύνει την πίκρα, να δώσει ένα τέλος, ένα happy end, ας πούμε, στη χρονιά. Το happy end είναι να κερδίζουμε τα υπόλοιπα δύο αγώνες που έχουμε, με το επόμενο που είναι με τον Παναθηναϊκός, που είναι κάποιο πολύ δύσκολο αντίπαλο. Και το τέλος θα δούμε αν θα είμαστε ευχαριστημένοι ή όχι. Το σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε παιχνίδι προς παιχνίδι. Έχει περάσει αρκετό καιρό από αυτό που ήδη γίνεται εδώ μέσα στη Τούμπα, οπότε πρέπει να ξεχάσουμε αυτό και να σκεφτόμαστε πριν το τελικό τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια που έχουμε. Κάτι κρύβεις μέσα σου όμως ψυχολογικά, δηλαδή δεν νιώθεις καλά σε σχέση με αυτά που σημαίνει ότι κανένα 11 Μαρτίου. Εγώ προσπαθώ να είμαι πάντα καλά. Αλλά κάποιες φορές είναι δύσκολο με αυτό που γίνεται, αλλά... Τι γίνεται? Το θέλος θα μιλήσω. Τι γίνεται? Τίποτα. Ότι έγινε. Ναι. Τώρα δεν έγινε τίποτα. Έγινε άλλα πράγματα, αλλά όλο το ξέρω τι έγινε, αλλά αυτό που είπα. Πρέπει να σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι που είναι το πιο σημαντικό. Ο τελικός δεν είναι στο μυαλό σου καθόλου τώρα? Όχι. Τελικό πρέπει να μείνει για το τελικό. Έχουμε ακόμα δύο αγωνιστικές. Θέλουμε να τελειώσουμε με τον καλύτερο τρόπο και είναι με δύο νίκες. Και θέλουμε να κερδίσουμε το υπόλοιπο που είναι, όπως είπα πριν, ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, που είναι το Παναθηναϊκός. Και πρέπει να δουλέψουμε αυτό. Αντρέ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει θυμό. Είναι θυμωμένος, νομίζω το καταλαβαίνεις καλύτερα από εμάς όταν το συναντάς στον δρόμο. Θέλεις να το στείλεις ένα μήνυμα, γιατί η αλήθεια είναι το κλίμα είναι πάρα πολύ τεταμένο. Είσαι αρχηγός της ομάδας, θες να δώσεις ένα μήνυμα? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να στείλω μήνυμα. Το κόσμο στο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι σαν τους παίκτες. Θέλω να δείξουν τι ποιότητα έχουμε. Και αυτό που είπα, τελικό είναι τελικό, έχουμε δύο εβδομάδες μέχρι το τελικό. Πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα το επόμενο παιχνίδι που είναι με Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να σκεφτώ για το τελικό. Όλο το μυαλό το πάντα σίγουρα είναι αυτό το παιχνίδι. Αλλά εμείς έχουμε ακόμα δύο αγώνες μέχρι το τελικό. Οπότε αυτοί, για να μπορούν να τους κερδίσουν, πρέπει να είμαστε με το μυαλό σε αυτό το παιχνίδι. Βάλτε σε βίντεο το παιχνίδι που πάω με την ΑΕΚ. Το έχει δει πολλές φορές. Τι σου έχει αφήσει? Τίποτα. Να αφήσει μια νίκη που δεν μας πήραν. Αλλά από εκεί και πέρα πέρασε. Και αυτό που είπε, δεν θέλω να σκεφτώ τι έχει περάσει και αυτό που θα έρθει σε δύο εβδομάδες. Σε είπα και ξαναπώ, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια που έχουμε στο ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα που τελειώνει στις 6 Μαΐου, όπου εδώ αναμένεται και μια γιορτή από τον κόσμο για εσάς για να σας ευχαριστήσει. Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε τον κόσμο και όλη αυτή τη δυσκολία που είχαμε όλη αυτή τη σεζόν με κλεισμένο το κήπεδο. Νιώθαμε οι οπαδοί πάντα δίπλα μας και θέλουμε να τελειώνουμε με το καλύτερο τρόπο τη σεζόν.